Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Δίκης Κωνσταντίνος Τζανακούλης σχετικά με επιτίδιους που δήθεν φέρνουν στη χώρα μας εργάτες γης, που όμως πρόκειται για μια απάτη. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι δεν πρόκειται περί ελληνοποιήσεων. Είναι λάθος αυτή η λέξη. Δεν υπάρχουν ελληνοποιήσεις. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και φεύγουν, πηγαίνοντας κυρίως σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουν ετοιμάσει το έδαφος. Δυστυχώς υπάρχουν τέτοια κυκλώματα, θα έλεγα, τα οποία όμως εμείς τα παρακολουθούμε. Η διεύθυνσή μας κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, τόσο της Θεσσαλίας όσο και της Στερεάς Ελλάδος, και ό,τι υποπίπτει στην αντίληψή μας αμέσως κινητοποιούμε όλες εκείνες τις υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για να κάνουν τη δουλειά τους. Και αναφέρομαι κυρίως στην αστυνομία και κατά δεύτερο λόγο στις δικαστικές, κυρίως τους εισαγγελείς. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα κυρίως στην περιοχή Τυρνάβου και Ελασσόνας, τα οποία τα εντοπίσαμε αμέσως και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι όλοι πολύ πιο προσεκτικοί για να μην συνεχιστεί αυτό, γιατί δεν είναι ό,τι το καλύτερο. Πολλές φορές μάλιστα, όπως τονίζει και ο Τζανακούλης, όταν έρχεται η ώρα της εργασίας, απλά τα άτομα αυτά δηλώνουν άγνοια για αυτή τη θέση. Το πρόβλημα της έλλειψης των εργατών είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα μας, τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δυστυχώς έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών, τόσο στον πρωτογενή τομέα, όσο και στον κλάδο του τουρισμού. Ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας ο οποίος χρειάζεται εργάτες, θα έλεγα, όλο το χρόνο, η κτηνοτροφία ούτως ή άλλως όλο το χρόνο, αλλά και η θητική παραγωγή χρειάζεται, διότι έχουμε όλες τις καλλιέργειες οι οποίες είναι όλο το χρόνο και χρειαζόμαστε. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις ώστε να έρχονται όσο το δυνατόν περισσότεροι και πιο έμπεροι. Αυτό όμως καμιά φορά αφήνει περιθώρια σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλα κατά νου τους να κάνουν αυτές τις διακινήσεις. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τους εργάτες γης.